με τον εκπαιδευτή οδήγησης εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος κατασκευάζει, τι πιο συνηθισμένο, ελικόπτερα. Έτσι δεν είναι? Βλέπουμε εδώ χαρακτηριστικά κάποια συγκεκριμένα πλάνα. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Μπάκας, ο οποίος θα μας μιλήσει, ζωντανή σύνδεση εδώ, θα μας μιλήσει στην Κρήτη σήμερα. Την καλησπέρα μας, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα από τα Γιάννενα. Χαιρετίζω την Κρήτη που υπεραγαπώ. Δράτω με τις ευκαιρίες να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον θείο μου, τον Θεοχάρη τον Γιώργο, ο οποίος ήταν παρόν στις πρώτες ηρωικές δοκιμές, και στον πατεράκι τον Γιάννη. Ηρωικές δοκιμές, για να το λέτε, ήταν ήρωες οι συγκεκριμένοι. Πολύ καλά το θέτετε. Λοιπόν, πού βρίσκεστε τώρα? Σε κανένα στρατόπεδο δεν είστε σίγουρα? Όχι, είμαι σε ένα βουνό, μακριά από τον κόσμο, με γεννήτρια τα φώτα, γι' αυτό είναι φτωχός ο φωτισμός. Ναι. Και γύρω-γύρω αρκούδες, αγριόχοι και λίγη λύκη. Εκεί μένετε μόνιμα? Από τον κόσμο. Όχι βέβαια. Εδώ έρχομαι μόνο όταν έχω ελεύθερο χρόνο. Ναι. Και κάνω άπειρες δοκιμές. Έβαλα πολύ ψηλά τον πύχη, έκανα κάποια ελικόπτερα, ναι, και πειραματίζουμε πάνω σε αυτά ατελείωτα. Ξέρετε κύριε Μπάκα, τώρα αυτό που θα ρωτήσω εγώ είναι, υπάρχει ασφάλεια? Δηλαδή δεν θέλει και πολύ να κάτσει το ατύχημα? Είναι αλήθεια. Το ελικόπτερο ειδικά, όπως και όλα αυτά τα σκάφη, δεν συγχωρούν λάθη και πρέπει να τα σεβαστείς πάρα πολύ. Δεν γίνεται τίποτα στην τύχη. Εφαρμόζω κανόνες αεροδυναμικής, μέταλλα αεροπορικού τύπου πιστοποιημένα που έρχονται από το εξωτερικό, με πολύ σεβασμό και πολύ μελέτη. Και έχω 30 χρόνια εδώ, σε αυτά τα πειράματα. Μάλιστα. Αν πατήσετε και ένα κουμπάκι να σας βλέπουμε τώρα λίγο έτσι, μια ρύθμιση, να σας ξαναδούμε πάλι γιατί έκλεισε η οθόνη. Είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο βλέπουμε. Άκρος εντυπωσιακό. Ξεκινάμε από το κομμάτι της ασφάλειας. Ότι κανείς δεν είναι ειδικός να κάτσει να κατασκευάσει ένα αεροπλάνο, ένα ελικόπτερο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε ό,τι βλέπουμε, το βλέπουμε και το θαυμάζουμε απλά. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι κανόνες, υπάρχουν κάποιες άδειες που πρέπει να βγουν? Για πείτε μας λίγο. Ναι, ναι. Καταρχήν, ό,τι γίνεται, είπαμε, είναι απόλυτα ελεγχόμενο. Και βέβαια βγαίνει και κάποια άδεια μετά, αφού το δουν ειδικοί επιθεωρητές. Εγώ έφτιαξα 3 ελικόπτερα. Δεν με βλέπετε τώρα? Σας βλέπουμε, βλέπω κανονικότατα. Okay. Το πρώτο είναι μια πιστή αντιγραφή ενός στρατιωτικού αμερικάνικου τύπου, το Bell 47, ενός τριλικού ελικοπτέρου που αγαπούσα πολύ. Φανταστείτε, είναι εφάμιλο του Σκαραβαίου, του αυτοκινήτου. Ναι. Παλιό, το οποίο το έχω στατικά και όποτε θέλω το δοκιμάζω και πειραματίζουμε. Και άλλα 2, το ένα είναι στατικό, πάνω στο οποίο δοκιμάζω διάφορα υλικά, και ένα τρίτο που κάνω, δοκιμάζω να φτιάξω ένα καινούριο τύπου ελικόπτερο. Δηλαδή με δικά μου σχέδια, εντελώς, με μηχανή αυτοκινήτου. Εκεί έδωσα όλες μου τις δυνάμεις. Έγινε πολύ καλό. Πόσο μακριά έχετε φτάσει τώρα με ένα ελικόπτερο? Όχι πολύ μακριά, γιατί βάζεις το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη. Έρχομαι μέχρι Κρήτη όμως. Αυτό είναι μακριά. Έρχεστε κανονικά μέχρι Κρήτη, ε? Μπορώ να έρθω, βεβαίως μπορώ. Και θα είναι κρίμα που δεν μπορώ να σας δείξω λεπτομέρειες, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Θα ήταν πολύ καλό, ευχής έργων, να σας το έδειχνα από κοντά, να σας περιέγραφα διάφορα εξαρτήματα. Και πόσο ωραίο είναι όταν έρχονται τα δημοτικά, τα σχολεία με κάποιους ωραίους καθηγητές και τα παρακολουθούν και μου κάνουν ερωτήσεις και εγώ τους απαντάω. Έστω και 5 παιδιά από αυτά, έστω 2, έστω 1, εξαιτίας μου να γίνει κάποτε ένας επιστήμονας χρήσιμος και καλός, κέρδος είναι. Έστω και 5 από αυτούς να καταλάβουν ότι οι ήρωες δεν είναι οι παίκτες του reality και του survivor. Άλλοι είναι οι ήρωες. Εντάξει, μην γινόμαστε τώρα συγκεκριμένοι. Πάντως, είστε ένα ωραίο παράδειγμα. Είστε ένα πολύ καλό παράδειγμα. Ένας ευγενέστατος άνθρωπος, και μόνο η φυσιογνωμία σας, το χαμόγελό σας, η αγάπη σας. Καθώς, αν δεν αγαπάει κάποιος το αντικείμενο που έχει στα χέρια του, δεν πρόκειται να πετύχει τίποτα. Είστε ένας επιτυχημένος άνθρωπος πάνω στο αντικείμενο που έχετε αποφασίσει να το επεξεργάζεστε και να ασχολείστε. Δεν ξέρω τώρα, αυτό καταλήγει κάπου? Δηλαδή,
έχει να κάνει με μια καθημερινότητα που σας αρέσει, που ασχολείστε, έχετε από πίσω κάποιον ο οποίος θα του δώσετε τη σκυτάλη κάποια στιγμή, για πείτε μας. Ναι, ναι, είναι ο γιος μου πίσω και ο Νίκος, πολύ αξιόλογος, και ο γαμπρός μου ο Μάριος. Μπράβο. Βοηθάνε πάρα πολύ τα παιδιά αυτά. Φανταστείτε ότι έχουν έρθει Σουηδοί, ναι, στην Πρέβεζα, ναι, με το καράβι, με το σκάφος τους, και με νοικιασμένο αυτοκίνητο ήρθαν να το δούνε. Μπράβο σας, φανταστείτε, μπράβο σας. Κύριε Μπάκα, λοιπόν... Ενώ είναι άτομα από τα διπλανά χωριά, ναι, που μπορεί και να μην ήρθαν. Σας περιμένουμε, σας περιμένουμε Κρήτη. Με προσοχή να μας ενημερώσετε και να τα πούμε κιόλας. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είστε καλά, χαρά μας. Είστε ευγενέστατος.